Το ΤΑΙΠΕ δεν έκρινε το τελικό σχέδιο της σύμβασης παραχώρησης των περιφερειακών αεροδρομίων. Η ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών θα καθοριστεί μετά την έγκριση της σύμβασης από το ελληνικό δημόσιο. Με αυτή τη λιτή ανακοίνωση, το ΤΑΙΠΕ δεν ενημερώνει ότι η διαδικασία ιδιωτικοποίησης των περιφερειακών αεροδρομίων, μεταξύ των οποίων και το Γιάννης Δασκαλογιάννης, μπαίνει στην τελική ευθεία, προκαλώντας νέο κύμα αντιδράσεων από τους φορείς των Χανίων, που έχουν εκφράσει την πλήρη αντίθεσή τους στην παραχώρηση του αεροδρομίου σε ιδιώτες. Την ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ διαδέχθηκε γραπτή δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, Απόστολου Βουλγαράκη, με την οποία επαναλαμβάνει τους λόγους για τους οποίους το αεροδρόμιο Χανίων πρέπει να παραμείνει υποκρατικό έλεγχο και παραθέτει τις ενέργειες που έκαναν οι φορείς του νομού για να αποτρέψουν την ιδιωτικοποίησή του, προσπάθειες που όπως φαίνεται έπεσαν στο κενό. Αρχικά υπενθυμίζω τις αποφάσεις που προέκυψαν έπειτα από τη σύσκεψη φορέων που είχε πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων στις 14 Μαρτίου 2014. Αν και εκφράστηκαν πολλές διαφορετικές απόψεις, προκύπτει σαφώς ένα σημείο στο οποίο υπάρχει συμφωνία. Στην παρούσα φάση και με τον τρόπο που προωθείται από το ΤΑΙΠΕΔ, η αποκρατικοποίηση είναι λάθος. Επιπροσθέτως, παραθέτω την κοινή απόφαση των Δημάρχων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και ΕΜΟΥ που είχε πάρθει σε παλιότερη σύσκεψη. Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων και οι Δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων εκφράζουν ομόφωνα την πλήρη αντίθεσή τους με την επικείμενη παραχώρηση σε ιδιώτη επενδυτή για εκμετάλλευση του αερολιμένα Χανίων Γιάννη Δασκαλογιάννη. Στη σύσκεψη των φορέων στις 14 Μαρτίου εκφράστηκε η άποψη ότι η ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου Χανίων εγκυμονεί κινδύνους και για το έργο επέκτασης προϋπολογισμού άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ που υλοποιείται με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, καθώς είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο να ζητηθεί επιστροφή των κοινοτικών κονδυλίων. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων ανέλαβε να εξετάσει αν υπάρχουν νομικά κολλήματα και να διερευνήσει τις δυνατότητες μπλοκαρίσματος της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης μέσω της δικαστικής οδού, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχουν έρθει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Για το νομικό θέμα, εφόσον θα υπαχθεί και θα προκύψει και θέμα ΕΣΠΑ και τα λοιπά, αυτά τα θέματα, επειδή η απόφαση αυτή είναι πανελλαδικής εμβέλειας, δεν αφορά μόνο τα Χανιά, θα το δούμε σε αυτό το επίπεδο και θα το εξετάσουμε νομικά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ποιες είναι οι ενέργειες που θα κάνετε από εδώ και στο εξής? Οι περαιτέρω ενέργειες που σκεφτόμαστε είναι, εγώ τουλάχιστον καταρχήν θα είμαι λίγο δικηγορικός, θα δω αύριο τον κύριο Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη εδώ, θα οργανώσουμε οπωσδήποτε μία συνάντηση και μία σύσκεψη των φορέων και από τη μεριά τη δική μου, σαν σύλλογο δικηγορικός, θα εξετάσουμε το θέμα σε επίπεδο ή ολομέλειας ή σε επίπεδο συντονιστικής επιτροπής των δικηγορικών συλλόγων της Ελλάδας. Το Γιάννης Δασκαλογιάννης παραχωρείται πακέτο με άλλα 6 αεροδρόμια της χώρας. Γεγονός που έβαλε φρένο στις σκέψεις που υπήρχαν για διεκδίκηση του αεροδρομίου από τους φορείς των Χανίων μέσω της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό. Θα έπρεπε τα αεροδρόμια να πάνε ένα-ένα. Σαφώς μπορεί να ήταν πιο χρονοφόρο διαδικασία, αλλά σίγουρα όμως θα σύφερε περισσότερο το τοπικά αν γινόταν αυτή η διαδικασία. Γιατί? Και θα μπορούσαμε να έχουμε μία πρόταση οι φορείς ώστε να λάβει ο καθένας στον τόπο του το αεροδρόμιο του. Πιο καυστικός ο αντιπρόεδρος του ΕΒΕΧ Χρήστος Μιλωνάκης τονίζει ότι οι αντιδράσεις περιορίστηκαν σε φωνές διαμαρτυρίας και δεν μετουσιώθηκαν σε ουσιαστικές ενέργειες. Λυπηρό είναι ότι οι βουλευτές του νομού, η τοπική αυτοδιοικητική εξουσία, οι επαγγελματικοί φορείς αλλά και η συνδικαλιστική ηγεσία της ΗΠΑ παρέμειναν μόνο στις δηλώσεις. Δηλαδή δεν προχώρησαν για να εξετάσουν την προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά του ΤΑΙΠΕΔ για την ιδιωτικοποίηση, ούτε καν συζήτησαν την πρόταση του επιμελητηρίου για την αγορά του αεροδρομίου του Χανίων από την τοπική κοινωνία.